Κοίτα εδώ τώρα ο Φάνης που είναι. Ο Φάνης είναι στο λιμάνι του Πειραιά, Μανώλη. Ναι. Εκεί λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει με τον Αντώνη Καργιώτη. Το παιδί το οποίο ανέβηκε στην κουπαστή του πλοίου και προσπαθούσε να μπει στο καράβι μέσα, τον έσπρωξαν και τον έπνιξαν. Πέθανε, τον δολοφόνησαν το παιδί αυτό. Εκεί λοιπόν είχε στηθεί ένα εικονοστάσι. Αυτό το εικονοστάσι, αν αγαπάς το Θεό, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ένας άνθρωπος πριν από λίγες μέρες, πήγαν και το κατέστρεψαν, μωρέ. Πήγαν και το κατέστρεψαν. Τελείως, γιατί δεν την έχω δει την εικόνα. Όχι, έχουν πάρει από μέσα όμως τα πράγματα, έχουν κάνει ένα. Δηλαδή, ουσιαστικά. Πιάτσικο δηλαδή. Ναι. Αν αγαπάς το Θεό, δηλαδή, ρε παιδί μου, αν έχεις αίμα μέσα σου. Έλα, ρε Φάνη, για πες μας. Λοιπόν, δεν είναι απλή κλοπή, δεν φαίνεται να είναι απλή κλοπή και θα δείτε γιατί. Καταρχάς να πούμε ότι το εικονοστάσιο αυτό, οι φίλοι του οι οποίοι το είχαν τοποθετήσει εδώ λίγο μετά το τραγικό χαμό του, το έχουν πάλι φτιάξει ως είχε. Αλλά γιατί σας λέω δεν είναι απλή κλοπή. Κοιτάξτε τώρα πώς, είναι, πώς ήταν και πώς έχει φτιαχτεί τώρα πάλι το εικονοστάσιο, το οποίο είχαν βεβηλώσει κάποιοι πριν. Βλέπετε ότι αντικείμενο υπάρχει, δεν είναι αξίας, είναι η φωτογραφία του παιδιού, κάποια λουλουδάκια, ένα κεράκι, ακριβώς τα ίδια πράγματα υπήρχαν και πριν. Άλλα λουλουδάκια εδώ και ένα κεράκι πιο κάτω. Δεν είναι αξίας αυτά τα αντικείμενα. Όλα αυτά τα είχαν αφαιρέσει, όλα, και τη φωτογραφία του παιδιού την είχαν αφαιρέσει πριν από 9 μέρες. Και αυτό, σύμφωνα με τους φίλους του, δείχνει ότι κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχει αυτό το εικονοστάσι εδώ στο σημείο. Φάνη, να σε ρωτήσω κάτι. Φάνη, να σε ρωτήσω, είναι σε ελεγχόμενο χώρο το εικονοστάσι αυτό, δηλαδή είναι μέσα στο λιμάνι? Είναι σε ελεγχόμενο. Είναι έξω από το λιμάνι. Μέσα στο λιμάνι. Ναι, ναι. Η κάμερα, ξέρεις που δείχνει. Μέσα στο λιμάνι, μέσα στο λιμάνι είναι. Η κάμερα θα γυρίσει ο Νίκος ο Μοίρας τώρα, αν μπορεί. Πάνω αριστερά, πάλι σύμφωνα με τους φίλους του είναι και αυτή η καταγγελία, αλλά είναι και εμφανές. Αντί να δείχνει στο λιμάνι γενικώ την κίνηση, δείχνει ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο κάτω. Κάποιοι την έχουν γυρίσει. Δείχνει προς τα κάτω. Ναι, είναι προς τα κάτω γυρισμένη. Στο λιμάνι του Πειραιά, παιδιά. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρεις γιατί. Γιατί. Κάτι από την κρίση μου. Για πες. Το θέμα ξεχάστηκε. Ναι. Ξεχάστηκε. Έχεις ακούσει τίποτα εσύ για το τι έγινε, εκτός από την ΕΔΕ? Όχι, η πρώτη προχωράει, είναι φυλακή. Είναι φυλακή ο... Όχι, όχι, για την ΕΔΕ σου μιλάω. Α, για την ΕΔΕ δεν ξέρω. Για την ΕΔΕ, για τις ευθύνες που υπάρχουν στα όργανα εκεί. Α, δεν ξέρουμε. Έχεις ακούσει τίποτα? Δεν ξέρουμε, δεν έχω. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έγινε μια ΕΔΕ, λέει, σε ταχύτατο χρονικό διάστημα, βγήκε κάτι και δεν μάθαμε τίποτα άλλο. Να, ναι, ναι. Εάν αυτό διατηρηθεί, εάν αυτό πάρει μια συνέχεια, εάν ο αξιωματικός ο οποίος είχε εκεί την εποπτεία και δεν ήταν στη θέση του, εάν ο υπεύθυνός του που έπρεπε να τον ελέγξει και αυτός πέσει η καμπάνα, μετά θα είναι όλα αλλιώς. Θα είναι η κάμερα στη θέση της. Θα είναι, εφόσον είναι στην εποπτεία του λιμανιού, δεν θα το ακουμπάει κανείς. Γιατί θα είναι κάμερα και θα βλέπει. Την κατέβασε. Προφανώς την κατέβασαν και αυτό το λόγο. Κοίτα να δεις τώρα το βίντεο το οποίο ανήρτησε ο φίλος του Αντώνη Καργιώτη, ο οποίος ήταν η ανάρτηση που έκανε, ήταν και η αιτία για να πάνε τα παιδιά εκεί να μαζευτούν και πάλι προφανώς να φτιάξουν το εικονοστάσιο στη μνήμη αυτού του άτυχου παιδιού που σκοτώθηκε ανέτια, με σχρό, με εξωφρενικό τρόπο πραγματικά. Θα μου πεις, υπάρχει δικαιολογημένος θάνατος? Ρε παιδιά, όχι και έτσι όμως, όπως αυτό το παιδί. Για όνομα της Παναγίας. Και πάμε να δούμε πώς το περιέγραψε ο φίλος του Αντώνη Καργιώτη, λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά, για να δούμε και την εικόνα, αυτό που μας έλεγε ο Φάνης προηγουμένως. Πώς είχαν αποψηλώσει το εικονοστάσιο. Πάμε να το δούμε. Βρίσκομαι στο λιμάνι του Πειραιά. Είχαμε τοποθετήσει ένα εκκλησάκι στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη, που το παραλάβαμε από την Κρήτη. Είχαμε βάλει πάνω τη φωτογραφία του, εικονίτσες, ένα μικρό καντιλάκι μέσα και εξωτερικά ένα λιβανιστήρι. Και όποιος πέρναγε έκανε το σταυρό του, άναβε ένα κεράκι, έκανε δύο πραγματάκια. Λοιπόν, πέρασαν τρεις μήνες. Με ειδοποιήσανε λοιπόν ότι το εκκλησάκι βανδαλίστηκε. Ειδού τα αποτελέσματα. Τα έχουν πάρει όλα, το έχουν σπάσει, έχουν ξυλώσει τη φωτογραφία του παιδιού, έχουν σπάσει το λιβανιστήρι, τα ξυλώσαν μέχρι και τα λουλούδια που είχαμε βάλει, που είναι ομορφιά τα λουλούδια, τα ξυλώσανε μέχρι και το καμπανάκι που είχε εδώ πέρα, το ξυλώσανε. Και εντελώς τυχαία, να σας δείξω και κάτι ακόμα. Ακριβώς σε μία απόσταση περίπου
15 βημάτων βρίσκεται μία κάμερα, η οποία είναι αυτή. Είναι γυρισμένη προς τα κάτω, παιδιά. Ξέρετε τι δείχνει? Θα σας δείξω εγώ τι δείχνει. Περιμένετε. Λοιπόν, δείχνει τα χόρτα. Αυτό είναι. Έξε. Αυτό είναι. Ο σεβασμός μας για ένα παιδί το οποίο χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Φάνη, ευχαριστούμε. Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια.